Πάμε αμέσως στην τεχνική ανάλυση. Το πάρουμε και χρονολογικά πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι. Ξεκινά το παιχνίδι, θα δούμε την ομάδα του Άρη να περιμένει στα 2-3 την ομάδα της Πάφου. Πάντα στο δημοκό κομμάτι βλέπω τον Ζουνίνιο και τον Νικό αρκετά χαμηλά όταν χτίζει το παιχνίδι από πίσω η ομάδα της Πάφου και βλέπουμε το σωστό συντονισμένο το pressing της ομάδας του Άρη Λεμεσού κυρίως στα άκρα με πάντα προτεραιότητα να κλείσει τον κεντρικό διάδρομο στους δύο αμυντικούς μέσους. Εκεί ξεκινούσε το pressing από πλευράς Άρη Λεμεσού και η Πάφος την ίδια προσέγγιση, τη θέση του Ναμ θα την έχει ο Βαλακάρης, περιμένω τον Μπρούνο στο αριστερό άκρο να έχει το πλάτος, ο Τάνκοβιτς να συγκλίνει από δεξιός ακραίος επιθετικός προς τον κεντρικό διάδρομο και ο Ζάιρο να κινείται πιο πολύ πάνω στον Πιλέα στην αριστερή πλευρά. Και όπως το έχει αναφέρει και από το γήπεδο ο προπονητής ο κύριος Γιώργος Πολυβίου, περιμένω από την Πάφο ένα ψηλό pressing από τα αρχικά στάδια να μην επιτρέψει στην ομάδα του Άρη Λεμεσού να έχει την μπάλα στην κατοχή της και είδαμε και τον Κακόρη να έρχεται πάρα πολύ χαμηλά την ώρα που προσπαθούσε να χτίσει το παιχνίδι από πίσω η ομάδα του Άρη Λεμεσού. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν ο Σπιλέσκι θα προσεγγίσει με τον ίδιο τρόπο το παιχνίδι ή δεν θα ρισκάρει μπορεί στα αρχικά στάδια γνωρίζοντας ότι η Πάφος θέλει πάρα πολύ αυτούς τους τρεις βαθμούς. Μένουμε στο δημιουργικό κομμάτι. Βλέπουμε εδώ πάντα αυτό το τετράγωνο που δημιουργείται. Είδαμε μια Πάφο να βγάζει πολλές, όσον αφορά στο δημιουργικό κομμάτι, πολλές φάσεις, κυρίως από την δεξιά πλευρά, η συνεργασία Τάνκοβιτς και Κόκο και η τοποθέτηση του Ζάιρο συνεχώς να κινείται προς τον αριστερό ακραίο αμυντικό της ομάδας του Άρη. Λέμε σου ψηλά να ξανακερδίζει την μπάλα, να βάλει ποδοσφαιριστές μέσα στην περιοχή. Δεν περιμένω ιδιαίτερες αλλαγές όσον αφορά την ομάδα του Χένιμπερ. Περιμένουμε την ίδια προσέγγιση στο παιχνίδι, ένα παιχνίδι που έπρεπε να το κερδίσει. Ήταν καλύτερη, είχε πιο δημιούργησε πολλές ευκαιρίες και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Μπέρ. Βλέπουμε εδώ τον Νικόκο που έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι από την δεξιά πλευρά. Έχει αυτή την ικανότητα η Πάφος να βάζει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Ο Βαλακάρης σήμερα είναι ένας ποδοσφαιριστής που πατά μέσα στην αντίπαλη περιοχή με τον Μπρούνο, τον Τάνκοβιτς, τον Ζάιρο και πρέπει να σκοράρει επειδή όπως έχουμε δει βάσει τη βαθμολογική θέση των δύο ομάδων χρειάζεται τους τρεις βαθμούς. Η ικανότητα του Βίτα. Αυτό το κάθετο παιχνίδι πρέπει να προσέξουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη Λεμεσού. Ο Τάνκοβιτς με τον Πιλέα να εξασκεί πίεση στον Τάνκοβιτς και όταν χάνεται η μπάλα κυρίως στον κεντρικό διάδρομο, εκεί γίνονταν πάρα πολύ επικίνδυνη η ομάδα του Σπιλεύσκη. Αναστατικά ξανά ο Άρης είναι ξεκάθαρο πως προσπαθεί ο Μπαμπίκα να αναγκάσει τον αντίπαλο να μεταφέρει την μπάλα στα άκρα. Αν δεν μεταφέρει την μπάλα στα άκρα, στην κεντρικό διάδρομο, εκεί είναι το σινιάλο για να ξεκινήσει αυτό το pressing από τους ποδοσφαιριστές του Άρη Λεμεσού. Να μην πρεσάρει ψηλά. Βλέπουμε 4-4-2 στα 2-3, ένα middle block. Εδώ και μόλις φύγει μπάλα τα πόδια του Κβίτα με στόχο τον Τζουνίνιο, εκεί ξεκινούσε το pressing του κύριου Σπιλέσκη για την ομάδα του Άρη Λεμεσού. Βλέπουμε μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία από την αριστερή πλευρά, αλλά συνολικά, στατιστικά, σε όλο το παιχνίδι, η Πάφος αναπτύσσεται πολύ πιο πολύ από την, κυρίως από την δεξιά πλευρά με τον Ικόκο. Κανά προσέγγιση είχε την κατοχή της μπάλας, επειδή γνωρίζουμε ότι ο Άρης είναι μια ομάδα πολύ καλή όσον αφορά την μετάβαση κυρίως. Του αρέσει να δίνει και την μπάλα στον αντίπαλο. Ξανά μια πολύ όμορφη συνεργασία Τάνκοβιτς-Ικόκο από την δεξιά πλευρά. Και ο Ζάιρο, ένας ποδοσφαιριστής που του αρέσει πολύ να κινείται πάντα στα όρια του offside, είναι πολύ γρήγορο. Και στο δημιουργικό κομμάτι, ο Μπουάκε να μένει σε τριάδα στο σημερινό παιχνίδι με τον Μουσούντα και τον Γιάκο. Και όταν έχει χώρο να δυσδύει, να ανεβαίνει ψηλά ο Πιλέας, κυρίως από την αριστερή πλευρά. Ο Μπέγκσον να συγκλίνει προς τον κεντρικό διάδρομο. Και φυσικά πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ τον Μπαμπίκα από ένας ποδοσφαιριστής. Αν βρει χώρους, μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Όπως και ο Κακόρη που του αρέσει να έρχεται κυρίως ενδιάμεσα το γραμμό να παίρνει μπάλες σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο. Το τέρμα που πέτυχε η ομάδα του Άρη δεν απομακρύνθηκε η μπάλα από τον Κανέ σε ένα χώρο πάρα πολύ επικίνδυνο στον κεντρικό διάδρομο και ο Ζόκε πέτυχε πραγματικά ένα πανέμορφο τέρμα. Κανένα περιθώριο αντίδραση για τον Ήβουσης που είχε και πολλούς ποδοσφαιριστές μπροστά του. Μένουμε στο πρώτο μέρος. Ο Μπρούνο που από τον καιρό που ήρθε στην Πάφο είναι πολύ ημιτελής οι προσπάθειες του, η τελική του πάσα πρέπει να βελτιωθεί και αν βρει χώρους φυσικά η ομάδα του Άρη με την ποιότητα και έχει, την ταχύτητα που έχει, κυρίως με Μπαμπίκα, με Γκομίς, με Μπέγκστον, αν βρει χώρους μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην ομάδα του Χένιμπερ. Γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ καλά συγκεντρωμένοι και πειθαρχημένοι όσον αφορά την μετάβαση οι ποδοσφαιριστές του Χένιμπερ στο σημερινό παιχνίδι. Αλλά και η Πάφος είναι μια ομάδα που επίσης ότι είναι δύο ομάδες, αν κερδίζουν την μπάλα,
η αρχική του σκέψη είναι το κάθετο παιχνίδι. Όπως εδώ κάθετη μεταέβαση στο Ζάιρο που έκανε επίσης ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είδαμε εδώ πώς ζάλισε στην κυριολεξία τον Γιάκο, τον αμυντικό της ομάδας του Άρη. Και ξανά ο Ικόκο που ανέβαινε πάρα πολύ, πήρε πολλές πρωτοβουλίες από την δεξιά πλευρά για την ομάδα της Πάφου, που και στο σημερινό παιχνίδι περίμενε να ανεβαίνει πολύ, επειδή θα του δημιουργεί το χώρο ο Τάνκοβιτς όταν θα συγκλίνει προς τον κεντρικό διάδρομο. Περνάμε και στο δεύτερο ημίχρονο, είναι μπροστά στο σκόρ η ομάδα του Άρη. Περαριθμία που δημιουργούνταν εδώ με την κίνηση του Τάνκοβιτς εσωτερικά 2-1-2 ενός τον Πιλέα, και ξανά από τη δεξιά πλευρά. Το είδαμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις την Πάφου να αναπτύσσεται από τη δεξιά πλευρά. Η προσέγγιση δεν άλλαξε την ομάδα του Άρη, ο οποίος χώρισε κι άλλο. Πάντα η αρχική σκέψη ήταν να κλείσουν τις μεταβιβάσεις των Κανέ, των Πελάτσου, των Τάνκοβιτς και των Ναμ, που η μόνη αλλαγή στον κεντρικό διάδρομο είναι ο Βαλακάρης στη θέση του Ναμ, να μην πρεσάρουν τους δύο κεντρικούς αμυντικούς για να μην δημιουργείται αριθμητικό πλεονέκτημα για την ομάδα της Πάφου, κυρίως στον κεντρικό διάδρομο. Και ξανά ο Ικόκο να ανεβαίνει πάρα πολύ από την δεξιά πλευρά. Εξαιρετικές συνεργασίες είδαμε. Ικόκο Τάνκοβιτς, ακόμη μια τελική για την ομάδα της Πάφου. Εδώ έχασε το άχαστο ο Ζάιρο. Και κλείνοντας την τεχνική μας ανάλυση, το τέρμα που πέτυχε η Πάφου, το τέρμα ισοφάρισης στο 69ο λεπτό, η κίνηση του Τάνκοβιτς πολύ εσωτερικά, το κατάλληλο timing, εξαιρετική η κίνηση του Ζάιρο που πέτυχε ακόμη ένα τέρμα της φετινής σεζόν, που είναι και ο πρώτος σκόρερ του φετινού μας πρωταθλήματος. Στηρίχθηκες στο πρόσφατο μεταξύ τους παιχνίδι. Γνωρίζει ο ένας προπονητής το παιχνίδι του άλλου. Γνωρίζει μία ομάδα πολύ καλά την άλλη. Αν έχω αντιληφθεί σωστά, λίγο πολύ δεν αναμένουμε κάτι από τους δύο προπονητές να εκπλήξουν κατά κάποιον τρόπο, να διαφοροποιηθούν σε θέμα τακτικής προσέγγισης, να διαφοροποιηθούν σε ένα τέτοιο βαθμό. Έτσι, συμφωνούμε. Θα συμφωνήσω μαζί σου, αν δούμε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Και αν πάρουμε την ομάδα της Πάφου με μία αλλαγή, Βαλακάρης με Ναμ, η τακτική προσέγγιση δεν θα αλλάξει. Περιμένουμε μία Πάφου να πρεσάρει ψηλά, να δημιουργεί πάντα το παιχνίδι με τον Τάνκοβιτς να συγκλίνει προς τον κεντρικό διάδρομο. Και από πλευράς του Άρη Λεμεσού, μία ομάδα που γνωρίζει ότι η Πάφος είναι η ομάδα που χρειάζεται τους τρεις βαθμούς, να μείνετε στα 2-3 και ένα από τα δυνατά σημεία όταν βρει χώρο με μια γρήγορη μετάβαση, όταν θα κερδίσει την μπάλα ο κύριος Πιλεύσκη, μπορεί να αλλάξει, να θέλει να εκμηδιάσει ένα εκ των δύο προβλημάτων. Άρα, πού θα κρυθεί το παιχνίδι, στο ποιο θα εκτελέσει, ποια ομάδα θα υλοποιήσει καλύτερα την τακτική, στην ατομική ποιότητα που ίσως κάνει την διαφορά. Παίζει ρόλο η ατομική ποιότητα, φυσικά, και όλα εξαρτώνται και πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι. Δεν γνωρίζουμε. Ο κύριος Πιλεύκη μπορεί να θέλει να ευνηδιάσει, όπως το έχουμε αναφέρει προηγούμενα, σε σχέση με τον κύριο Μπέρκ, κάνει πάντως. Σε σχέση με τον κύριο Μπέρκ, κάνει περισσότερες φορές κάποιες αλλαγές, κάποιες διαφοροποιήσεις. Κάνει ακριβώς, και ο κύριος Πιλεύκη είναι ένας προπονητής που είναι και λίγο έτσι, ας το πούμε, απρόβλεπτος. Ίσως το έχουν λίγο έτσι οι Ρώσοι προπονητές. Εγώ πιστεύω και αν ήμουν προπονητής σήμερα του Άρη, δεν θα περίμενα την Πάφο σε ένα medium block. Ίσως να έβγαινα μπροστά, έχω πει ότι ήταν στο transition, ίσως να ήθελα να ευνηδιάσω λίγο. Ίσως όμως, και η καλύτερη αγωνιστική κατάσταση τώρα να παίζει ρολό. Μπορεί, στο πώς το σχεδιάζει, νιώθει ότι η ομάδα του είναι σε μια καλύτερη κατάσταση. Σίγουρα πιστεύω ότι το νιώθει και φαίνεται και αυτό και από τα αποτελέσματα. Όπως και ο Βαν Άλβες, ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, στα τελευταία 5 γκολ δεν έχει δεχτεί τέρμα. Επίσης, είδαμε στην ανάλυση του Αντριέν, έκανε ένα αναφορά στον Κακόριν και στο Ζάιρο, που σήμερα θα έχουμε έτσι, ας το πούμε, μια πιο ατομική ανάλυση για αυτούς τους δύο. Προετοιμάζεις κάτι για το after game, για το μετά. Προετοιμάζεις κάτι. Είπαμε ότι όταν έχουμε δύο ομάδες που γνωρίζει μία την άλλη, που λίγο πολύ τακτική δεν εκτιμούμε ότι θα διαφοροποιηθεί, η ατομική ποιότητα είναι η πρώτη ίσως παίχτες, ένας για κάθε ομάδα που έρχονται στο μυαλό. Να προσθέσω κάτι, επειδή βάσει αυτό που έχει αναφέρει Λουγκριτία, ότι στο σημερινό παιχνίδι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Άρη είναι ο Γιάκο με το Μουσούμα. Είναι δύο γρήγοροι ποδοσφαιριστές. Σε αντίθεση με το προηγούμενο παιχνίδι πριν δύο εβδομάδες, που ήταν ο Μπρόνσον ο κεντρικός αμυντικός. Και ίσως να είναι ένας λόγος που δεν πρέσαρε ψηλά, επειδή φοβάται την ταχύτητα του Μπρούνο και του Ζάιρο. Επειδή ο Μπρόσο δεν είναι ένας γρήγορος ποδοσφαιριστής σε σύγκριση με τον Μουσούντα και τον Γιάκο, που είναι και οι δύο πολύ γρήγοροι ποδοσφαιριστές, που μπορεί να μείνουν και στο ένα σε αντίον ενός σε περίπτωση που πρεσάρει ψηλά η ομάδα του Άρη. Φυσικά όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουμε την άρξη του αγώνα.